Τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις συνολικού ύψους 395 εκατομμυρίων ευρώ από τις επιπτώσεις της διεθνούς ενεργειακής κρίσης εξειδίκευσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Είχε προηγηθεί το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είχε ανακοινώσει πακέτο 400 εκατομμυρίων ευρώ για την αναχαίτηση των αυξήσεων στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Για ένα ακόμα μήνα η κυβέρνηση θα στηρίξει νοικοκυριά, αγρότες, αλλά τώρα και τις επιχειρήσεις μας απέναντι στην παγκόσμια αναταραχή στις τιμές ενέργειας. Μόνο τον μήνα Ιανουάριο θα διαθέσει ακόμα 400 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αυξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος. Και θα παρακολουθεί διαρκώς το φαινόμενο μέχρι την αποκλιμάκωσή του. Αναλυτικές ανακοινώσεις θα κάνει ανακατηγορία σε λίγο ο Υπουργός Ενέργειας, τόσο για την κρατική επιχορήγηση, όσο και για τις εκπτώσεις της ΔΕΗ και τις χρεώσεις στο φυσικό αέριο από τη ΔΕΠΑ. Πρόκειται για ένα γενναίο, αλλά ταυτόχρονα ρεαλιστικό σχέδιο ενισχύσεων, που βοηθά το παρόν, αλλά δεν θέτει σε κίνδυνο το μέλλον. Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα και τις επιδοτήσεις σε οικιακά τιμολόγια και νοικοκυριά, ανακοινώθηκε ότι θα επιδοτηθούν όλες οι παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στο Ε1, ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου. Αφορά 4.200.000 παροχές. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή, ώστε να δίνεται κίνητρο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Για τις πρώτες 150 κιλοβατόρες κατανάλωσης ανά μήνα επιδοτούμε το 80% της αύξησης με 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για τη μηνιαία κατανάλωση από 151 έως 300 κιλοβατόρες επιδοτούμε το 60% της αύξησης με 120 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα η μέση μηνιαία ενίσχυση για ένα μέσο νοικοκυριό ανέρχεται σε 42 ευρώ. Η μέση μηνιαία ενίσχυση για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο αντιστοιχεί σε 54 ευρώ για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες. Στα νοικοκυριά ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο η επιδότηση θα ανέλθει στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή απορροφούμε το 90% της αύξησης και η μέση μηνιαία ενίσχυση θα είναι 54 ευρώ. Η συνολική αξία της επιδότησης για τα νοικοκυριά ανέρχεται στα 157 εκατομμύρια ευρώ τον Ιανουάριο. Ηλεκτρική ενέργεια επιδότηση σε μη οικιακά εμπορικά τιμολόγια. Θα επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια, αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ. Ανεξαρτήτως μεγέθους και επίπεδου τάσης, χαμηλή, μέση ή υψηλή. Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και αφορά όλη τη μηνιαία κατανάλωση. Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ορίζεται σε 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το σύνολο του μέτρου επιδότησης των επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο τιμάται σε 133 εκατομμύρια ευρώ. Στο φυσικό αέριο, η επιδότηση από την κυβέρνηση θα ανέλθει σε 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα για όλους τους παρόχους και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Αφορά 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου. Θα δοθεί και επιπλέον έκπτωση από τη ΔΕΠΑ εμπορίας ύψους 20 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα για όλη τη μηνιαία κατανάλωση πελάτης της και θα ζητηθεί η αντίστοιχη στήριξη από τους υπόλοιπους παρόχους στη συνεργασία μαζί της. Το συνολικό ύψος της επιδότησης από την κυβέρνηση και την ΔΕΠΑ εμπορίας θα ανέλθει σε 54 εκατομμύρια ευρώ για τον Ιανουάριο, όπου η χονδρική τιμή φυσικού αερίου εκτιμάται στα 114 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα. Επεκτείνεται η επιδότηση του φυσικού αερίου από την κυβέρνηση σε όλους τους εμπορικούς κατανάλωτες και στη βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων. Για τον Ιανουάριο του 2022 η επιδότηση ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η συνολική ενίσχυση θα ανέλθει σε 51 εκατομμύρια για το μήνα Ιανουάριο.